Πρωτοδήμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νεοφύτου. Καλό σου μέρη σε εσάς και στους συνηθιάτες σας. Ποια η δική σας ανάγνωση στις χαλαρώσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ο Υπουργός Υγείας χθες? Θα μπορούσα να απαντήσω με μια λέξη μόνο. Εμπεγμός. Μετά από 2,5 μήνες μας έχουν αφήσει κλειστούς και περιμέναμε με πολλή αγωνία αυτή τη νέα χαλάρωση για να επαναδραστηριοποιηθούμε. Ήρθανε και μας είπανε δικαιούσε να ανοίξετε με έναν εκπαιδευτή, έναν εκπαιδευόμενο. Πράγμα το οποίο θα έπρεπε να είχαν, δεν έπρεπε να είχαν ποτέ απαγορεύσει. Διότι δεν είναι δημόσιος κίνδυνος να έρχεται με φυσική παρουσία ένα παιδί που χρειάζεται την ειδική εκπαίδευση. Άρα αυτό που μας έδωσαν δεν είναι τίποτα. Είναι δώρο άδωρο για μας. Και το ελάχιστο που μπορούσαν να πούνε είναι να απολογηθούν για αυτή τη δυσμενή θέση που μας βάζουν και τη διάκριση που κάνουν, ειδικά με τη φροντιστηριακή εκπαίδευση. Είναι ένας δυσμενέστατος διαχωρισμός πρωινής και απογευματινής φοίτησης. Δεν το δεχόμαστε αυτό. Ναι. Ουσιαστικά, με λίγα λόγια, θα συνεχίσετε με την τηλεκπαίδευση, σωστά? Και ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Υπουργός ότι τηλεκπαίδευση με μικρά παιδιά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον έπρεπε να είχαν αφήσει τα παιδιά του Δημοτικού να έρθουν σε εμάς, γιατί πρέπει να είναι ένας γονιός εκεί να ενώσει το παιδί του με το ίντερνετ και να το καθοδηγήσει. Ιδαλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Πώς βοηθάμε την οικονομία ή τη δημόσια υγεία, την προστατεύουμε με το να αφήνουμε τα παιδιά να είναι στο σπίτι όταν είναι τα απόγευμα και να είναι όμως ελεύθερα να κυκλοφορήσουν όπου θέλουν. Ναι. Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει, κύριε Νεοφύτου, είναι όλο αυτό το διάστημα πώς γινόταν η τηλεεκπαίδευση? Άφησε κενά στην εκπαίδευση των παιδιών αυτό το σύστημα? Τα άφησε πραγματικά πίσω και είναι λίγο δύσκολο ίσως να καλύψουν το κενό τουλάχιστον μέχρι το τέλος της χρονιάς? Ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Μιχαλάρε. Εμείς δεν δεσμευόμαστε από καμιά συλλογική σύμβαση εργασίας, ούτε είμαστε υπόλογοι σε κανέναν εργοδότη. Αν μας αφήσουν ελεύθερους ανεπηρέαστα να δουλέψουμε, θα καλύψουμε και την περσινή χρονιά που είχε αφήσει πολλά κενά, αλλά και τη φετινή. Αλλά δεν μας δίνεται ευκαιρία με αυτή τη, θα έλεγα, απαξιωτική στάση που κρατά το Υπουργείο Παιδείας έναντι εμάς. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να δουλέψουμε όσο μπορούμε για να καλύψουμε τα οποιαδήποτε κενά υπάρχουν στην ύλη. Η έξαρση κρουσμάτων, κύριε Νεοφύτου, που παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες στις σχολικές μονάδες και ανάγκασε αρκετούς μαθητές, ειδικά στη Λεμεσό, ολόκληρο δημοτικό σχολείο, δεν πηγαίνουν εκεί οι μαθητές, δεν σας προβληματίζει? Να σας πω κάτι, κυρία Γεωργία. Ναι. Πού μπορεί να οφείλεται? Αρκετοί γονείς απειβδισμένοι με αυτή την κατάσταση και δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από τα εγκεκριμένα φροντιστήρα τα οποία ελέγχονται από όλες τις υπηρεσίες. Βρήκαν καταφύγιο, αναγκαστήκαν να πάνε σε παράνομα φροντιστήρια. Και όταν παρουσιαστεί εκεί θετικό κρούσμα, δεν δηλώνεται, το αποκρύπτουν γιατί είναι παράνομο. Είναι ακόμα ένας λόγος για να επιτρέψουν σε εμάς που τηρούμε με ευλάβεια όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό, ότι εάν παρουσιαστεί κρούσμα το οποίο ήρθε είτε από το σπίτι είτε από το σχολείο, τα έξοδα απολύμανσης τα απομίζεται ο φροντιστηρούχος. Όπως επίσης. Έχετε πληροφορίες εσείς για τέτοια περιστατικά? Έχω, αλλά δεν μπορώ να τα φανερώσω, διότι θα με περιγράψτε τα μας τουλάχιστον για να ξέρουν και οι πολίτες σε τι κίνδυνο έρχονται αντιμέτωποι. Και αν τα έχετε καταγγείλει, κύριε Νεοφύτου. Βέβαια. Γιατί ομιγέννητο, τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να τεινάξουν την επιδημιολογική εικόνα στον αέρα και να πάμε να κάνουμε όλοι μαζί το πισωγύρισμα. Όλοι να κλειστούμε πάλι στα σπίτια. Πείτε μας πληροφορίες σας. Πληροφορίες, αλλά όχι ονόματα. Βεβαίως, όχι ονόματα. Όχι ονόματα, βέβαια. Σήμερα είχαμε διαδικτυακή συνεδρίαση με το Διοικητικό Συμβούλιο και μου ανέφεραν συναδέλφοι ότι συγκεκριμένη μαθήτρια, η οποία ήταν τρίτη ηλικίου, είναι τρίτη ηλικίου και έχουν κοινό μαθητή, κοινά μαθήματα με έναν άλλο συνάδελφο του δημοσίου, ο οποίος συνέχισε να φέρνει στο σπίτι του, στην τραπεζαρία του, στο σαλόνι του και ήταν θετικός και αυτή η μαθήτρια δεν μπορούσε πουθενά να το αναφέρει και ήρθε στο φροντιστήριο να κάνει τα μαθήματα και της το είπε, κυρία μου, αυτό και αυτό συνέβηκε. Αλλά και άλλοι αρκετοί συνάδελφοι μου λένε ότι αναγκάζονται, χάνουν μαθητές γιατί φεύγουν να πάνε σε παράνομα φροντιστήρια τα οποία στεγάζονται είτε σε γκαράζ είτε κάπου το οποίο είναι, δεν είναι καθόλου ασφαλές ούτε ελεγχόμενο και είναι κίνδυνος διασποράς εκεί. Αυτά τα πράγματα που μας λέτε είναι πολύ σοβαρά. Τα έχετε καταγγείλει εσείς στις αρμόδιες αρχές, στην αστυνομία, στο Υπουργείο, σε όποιον επιβλέπει αυτή την κατάσταση? Δεν τα έχουμε καταγγείλει ούτε επωνύμως ούτε ανωνύμως, κύριε. Γιατί?
Διότι θα μας κατηγορούν οι συνάδελφοι ότι γίναμε κατασκόποι, ότι γίναμε σπιούνοι και εμείς το τελευταίο που θέλουμε να κάνουμε είναι να έρθουμε σε σύγκρουση με συναδέλφους. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή έχετε στους ώμους σας ένα βάρος της σιωπής για πράγματα τα οποία αφενός μπορούσαν να τεινάξουν όντως την επιδημιολογική εικόνα στον αέρα, με μια διασπορά η οποία δεν θα ξέραμε και από πού προήλθε, και από την άλλη αυτό που πλήττει και το επάγγελμά σας, δηλαδή τα παράνομα μαθήματα. Εμείς, κύριε Μιχαλάρη, πάντα λέμε ότι είμαστε εγκεκριμένα φροντιστήρια και τηρούμε όλα τα υγειονομικά πρωτοκόλλα. Τώρα, να έρθω εγώ να καταγγείλω ένα συνάδελφο, δεν είναι σωστό. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτά που σας λέω τώρα από αέρος, τα έχουμε πει και στην επιδημιολογική ομάδα και στον κύριο Υπουργό. Έχετε αλλά δώσει ονόματα στον Υπουργό, έχετε δώσει περιπτώσεις συγκεκριμένες στον Υπουργό και στην επιδημιολογική ομάδα. Οι επιδημιολόγοι όχι, είναι επιστήμονες. Αλλά στον Υπουργό. Όχι, δεν έχουμε δώσει στοιχεία στον Υπουργό, αλλά ο Υπουργός γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι εμείς κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά και δεν μας επιτρέπει να δουλέψουμε. Αυτό είναι το παράπονο μας. Μας διαχωρίζει. Μας έχει βάλει, κύριε Μιχαλάρη, κάτω από τον τίτλο κοινωνικές δραστηριότητες. Και όταν τον ρώτησα γιατί, κύριε Προδρόμου, εντάξει, θα το ονομάσουμε εξωσχολικές δραστηριότητες. Του λέω, κύριε Προδρόμου, εμείς δεν διδάσκουμε ούτε μουσική, ούτε παλέτ, ούτε ζωγραφική, χωρίς να υποτιμώ το έργο που επιτελούν οι υπόλοιποι συναδέλφοι. Αλλά γιατί αυτός ο διαχωρισμός? Εμείς για ποιο λόγο είμαστε κίνδυνος, κόκκινο πανί για σας, και θέτουμε την δημόσια υγεία εν κινδύνο? Αλλά είναι σαν να μιλάμε σε όταν μία κουόντο. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ούκα κανένα. Μάλιστα, κατανοητά αυτά, κύριε Νεοφίτου. Επιτρέψτε μου να επιστρέψουμε στο προηγούμενο για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε κιόλας. Κατανοητά αυτά. Τώρα όμως που βγήκατε εδώ στο ΣΥΓΜΑ και τα είπατε, σκέφτεστε να τα πείτε και στις αρμόδιες αρχές? Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν το ξέρετε εσείς δύο περιπτώσεις ή τρεις περιπτώσεις, υπάρχουν τουλάχιστον άλλες 10, 15, 20 που συνεχίζουν. Εννοεί. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι σε ολόκληρη την Κύπρο αντιληφθήκαμε τη μια και δεν υπάρχουν άλλες. Υπάρχουν πάρα πολλές. Αν αναγκαστούμε να βγούμε με αριθμούς, με ονόματα και διευθύνσεις, θα το πράξουμε και αυτό, κύριε Μιχαλάρη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νεοφίτου. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Πολύ σοβαρό αυτό που μας έριξε και την βόβα ο κύριος Νεοφίτου. Ναι, τώρα πρέπει να καθηκόντως τουλάχιστον οι αρμόδιες αρχές να πάρουν τον κύριο Νεοφίτου τηλέφωνο και να του πούνε: πες μας ονόματα και διευθύνσεις, να καταγγείλει αυτές τις περιπτώσεις. Είναι το επιδημιολογικό, είναι και το ζήτημα της παράνομης εργασίας και της παράνομης εκπαίδευσης. Είναι άδικο και για τους υπόλοιπους, οι οποίοι συμμορφώνονται. Δυσκολεύομαι να αντιληφθώ γιατί ο κύριος Νεοφίτου δεν πήγε να τα καταγγείλει αυτά καθηκόντως. Τα έχει πει, είπε στον αρμόδιο υπουργό, δεν κατονόμασε όμως συναδέλφους. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επόμενη καλεσμένη μας, Μαρία Κουρούπη, Διευθύντρια Επικοινωνίας Χερμές. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα αεροδρόμια, καθώς χθες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οι 27 ήρθαν πιο κοντά στη συμφωνία για τα επιστοποιητικά εμβολιασμού. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ετοιμάζονται τα αεροδρόμια, αναμένονται τουρίστες? Ποιες οι πληροφορίες σας? Ναι. Καταρχήν, επιτρέψτε με να πω ότι τα